δεν βρίσκω τίποτα στην ντουλάπα μου. Πού έχω βάλει τα ρούχα μου? Καλημέρα, μαμά. Εγώ να μην σε ενοχλώ, φεύγω πάλι. Καλημέρα, καλή μου. Πού πας? Θέλω να είμαι η πρώτη που θα φτάσει σήμερα στην πισίνα πριν έρθουν ο Αλέξανδρος και η Άννα για να μην μαλώσουμε. Δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Καταρχάς δεν έχεις φάει πρωινό και έπειτα η Άννα και ο Αλέξανδρος δεν είναι εδώ. Αχ, δεν το πιστεύω! Πού είναι το νερό? Πώς θα κουλυπήσω τώρα? Αχ, με συγχωρείς βρε καλή μου, αλλά να, ο μπαμπάς σου έβγαλε χθες το νερό και ξέχασε να βάλει καινούριο. Ναι, αλλά αυτό μου χαλάει τώρα τα σχέδια, γιατί σκόπευα πρωί-πρωί να κολυμπήσω μερικές ώρες, μετά να φάω και μετά να ξανακολυμπήσω. Αγάπη μου, τι να κάνουμε, θα πρέπει να περιμένουμε τον μπαμπά σου όταν γύρισε από τη δουλειά να βάλει αυτός καινούριο νερό στην πισίνα. Και πόσες ώρες θα κάνει δηλαδή να έρθει? Αρκετές ώρες, αγάπη μου, διότι μόλις έφυγε, αλλά τι θα έλεγες εγώ και εσύ να πάμε μαζί στο υδάτινο πάρκο? Εκεί θα έχει όσο νερό θέλεις. Ακόμα καλύτερα, αλλά πρέπει να φύγουμε αμέσως πριν γεμίσει με άλλους. Γρήγορα τώρα, βιαστικά ένα πρωινό και μαμά, μόλις πάμε στο υδάτινο πάρκο θέλω να ανέβεις μαζί μου σε όλες τις τσουλήθρες. Το ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν τόσο οι τσουλήθρες, βρε αγάπη μου. Θα πρέπει να κάνεις μόνη σου τσουλήθρα. Και γιατί να πάει κανείς δηλαδή στο υδάτινο πάρκο άμα δεν είναι να τσουλήσει? Πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μαζί μου τσουλήθρα. Κοίταξε, πιες πρώτα το κακάο σου, φάει το πρωινό σου και θα δούμε μετά άμα έρθω μαζί σου να κάνουμε τσουλήθρα, ναι? Έμα, ετοιμάστηκες αγαπουλίνα μου, άντε πάμε. Περίμενε μαμά, ήθελα πρώτα να κάνω ένα κρύο ντους. Μα για ποιο λόγο αγάπη μου, μπορείς να το κάνεις στο υδάτινο πάρκο? Να, γιατί δεν ήθελα να περιμένω στην ουρά εκεί πέρα για να κάνω ντους και να προλάβουν όλοι οι άλλοι να μπουν πρώτοι στην πισίνα. Βλέπω ότι δεν βλέπεις την ώρα να πάμε στο υδάτινο πάρκο, αλλά πίστεψέ με, θα έχει χώρο για όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ και ακόμη περισσότερο που θα πάμε μόνο εγώ και εσύ παρέα. Και για πες μου αγάπη μου, σου αρέσει εδώ πέρα, θέλεις να κάτσουμε εδώ? Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ και είχαμε έρθει πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα με τη Σουζάνα και τη Ρόζα. Θες μαμά, ήρθαμε τόσο νωρίς που είμαστε οι πρώτοι. Δεν έχει ούτε ένα παιδάκι, αλλά ούτε και μεγάλος ακόμα στην πισίνα. Ακριβώς. Και πριν μπει στο νερό, τι θα έλεγες να σε λείψω με λίγο αντιλιακό? Τώρα που δεν είναι κανένας, δεν βιάζομαι να μπω στο νερό. Θέλω να φάω πατατές τιανητές. Φάγες μόλις τώρα πρωινό, αλλά να μην σου χαλάσω το χατήρι. Και για πες μου, σου αρέσουν? Μη φας όμως πολλές, γιατί θα βαρύνεις και δεν μπορείς να μπει στο νερό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μαμά, τρελαίνομαι για τις πατάτες που πουλάνε στο κολυμπητήριο. Αχ, τώρα η αλήθεια είναι που βλέπω την Έμα να τρώει τις πατάτες μου, τρέχουν και εμένα τα σάλια. Ελπίζω να μου αφήσει καμία. Αχ, τι ωραίες που ήταν, γέμισε η κυλίτσα μου και τώρα θέλω να κάνω έναν υπνάκο. Σιγά και να μην μου άφηνε πατάτες. Όμως η ιδέα να κάνουμε ένα ωραίο χουζούρι εδώ πέρα μου αρέσει πολύ. Αγαπητοί μας επισκέπτες, η κολύμβηση διακόπτεται για μερικές ώρες. Τι είπε μόλις τώρα, το κολύμπι διακόπτεται, καλά τόση ώρα κοιμόμασταν? Αχ, από τώρα. Δεν το ευχαριστηθήκαμε καθόλου ακόμα το νερό. Μαμά, κοιμόμασταν τόση ώρα, μα δεν πρόλαβα να κολυμπήσω ακόμα καθόλου. Επαναλαμβάνω, το κολύμπι σταματάει. Έχουμε μια εκδήλωση. Εκδήλωση, μα δεν είπανε κάτι, πρέπει δηλαδή να φύγουμε. Μαμά, δεν μπορούμε να φύγουμε από τώρα. Δεν κολύμπησε ακόμα και στο σπίτι στην πισίνα μας δεν έχουμε νερό. Δεν ξέρω, βρε αγάπη μου, ίσως μπορούμε να πάμε στην πισίνα για τα μωρά. Από ό,τι φαίνεται κλείνουν μόνο τη μεγάλη πισίνα. Παρακαλούμε όλοι οι επισκέπτες να βγουν τώρα από το νερό. Σε λίγο ξεκινάει ο διαγωνισμός τσουλήθρας. Μαμά, άκουσες? Διαγωνισμός τσουλήθρας. Αχ, τι τύχη. Έλα να πάρουμε κι εμείς μέρος τώρα. Διαγωνισμός τσουλήθρας. Μα όχι, όχι, όχι. Με τίποτα δεν θα πάρω μέρος σε διαγωνισμό τσουλήθρας. Όλοι οι θεατές μπορούν να πλησιάσουν τώρα στην πισίνα. Wow, τέλεια. Μαμά, πάω γρήγορα στην τουαλέτα και έρχομαι αμέσως. Δεν θέλω να χάσω τίποτα από το θέαμα. Εντάξει, αγάπη μου, ξέρεις που είναι η τουαλέτα, θα σε περιμένω εδώ πέρα. Αχ, αυτή η σκάλα με έχει ξεκάνει κάθε φορά που θέλω να πιω κάτι πάνω κάτω τη σκάλα. Γεια σας! Θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ συμμετοχή στο διαγωνισμό τσουλήθρας. Τώρα δεν ξεκινάει. Ναι, και δεν μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή, αλλά σε προειδοποιώ από τώρα. Ο ανταγωνισμός σου δεν θα είναι εύκολος. Παίρνουν μέρος και γοργόνες. Γοργόνες! Αχ, δεν θα κερδίσουμε με τίποτα. Δεν πρέπει να το πω στη μαμά, αλλά δεν πειράζει, θέλω πάλι να πάρω μέρος. Λοιπόν, Έμα Περιστέρη και Αλίκη Περιστέρη. Δεν έχω κάνει ποτέ διαγωνισμό τσουλήθρας με γοργόνες. Μόνο με τον Αλέξανδρο και την Άννα μέχρι τώρα. Έλα εδώ σε μένα, να βλέπουμε από ψηλά, Έμα. Έρχομαι, μαμά. Όχι, μαμά δεν έχει ιδέα.
Αγαπητοί μας επισκέπτες, αγαπητοί μαθητές, καλώς ορίσατε στο διαγωνισμό της Ομιλίκρας. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερους καλεσμένους. Κοιτάξτε τους εκεί πάνω. Γεια σας. Έχουμε έρθει από την υδάτινη πόλη να σας επισκεφτούμε. Όχι, γοργόνες. Δεν τις έχω δει ποτέ εδώ στην Playmobil City. Δεν τις έχω γνωρίσει αυτές τις γοργόνες από την υδάτινη πόλη. Αχ, και θα διαγωνιστούμε μαζί τους στη Τσουλήθρα, πω όπου θα χάσουμε. Μπορώ να είμαι εγώ η πρώτη που θα ξεκινήσει με το διαγωνισμό. Η πρώτη γοργόνα με το όνομα Λορεντάνα ξεκινάει. Ουχου! Είναι πάρα πολύ γρήγορη! Πώς να την νικήσεις? Τι συμβαίνει τώρα στην Τσουλήθρα? Φαίνεται ότι δεν προχωράει άλλο. Αχ, δεν το πιστεύω, έχει φραγκάρει το πτερύγιο μου. Με έχω κολλήσει. Εμένα πάντα το όνειρό μου ήταν να αποκτήσω ένα πτερύγιο γοργόνας, αλλά έτσι δεν μπορείς να κάνεις καλά Τσουλήθρα, οπότε άστο καλύτερα. Η αγωνιζόμενη αποκλείεται από τον διαγωνισμό επειδή ξεπέρασε τον απαραίτητο χρόνο μέχρι να φτάσει στη βάση της Τσουλήθρας. Αχ, τέλεια! Αποκλείστηκε! Έμα, δεν είναι καθόλου ευγενικό εκ μέρου σου να χοροπηδάς που μια αγωνιζόμενη έχασε τη θέση της. Συγγνώμη, μαμά, δεν ξέρω τι με έπιασε και χαίρομαι τόσο. Σειρά μου τώρα. Θέλω κι εγώ να ξεκινήσω έτσι ώστε να το τελειώνουμε. Η επόμενη αγωνιζόμενη είναι η γοργόνα Αριέλ. Εγώ δεν θα την πατήσω έτσι και σηκώνω το πτερύγιο μου από την ανάποδη. Είναι γρήγορη σαν σφαίρα. Μα καλά, έτσι πως τσουλάει την κοιλιά δεν μπορεί να δει τίποτα, δεν είναι επικίνδυνο. Βοήθεια! Αχ, δεν το πιστεύω. Τι ταχύτητα είναι αυτή, κοντεύει να φύγει από την Τσουλήθρα. Αχ, πάντως μέχρι τώρα αυτός ο διαγωνισμός Τσουλήθρας είναι μια καταστροφή. Καλύτερα να μην πω στη μαμά ότι σε λίγο θα αγωνιστούμε κι εμείς και πρέπει να ανέβει και αυτή τη σκάλα εκεί πέρα πάνω. Δυστυχώς και αυτή η αγωνιζόμενη αποκλείεται από τον διαγωνισμό εφόσον εκτοξεύτηκε από την Τσουλήθρα. Μαμά, τις καημένες τις γοργόνες! Χαίρομαι πάρα πολύ! Και τώρα παρακαλούμε να έρθουν οι τελευταίες αγωνιζόμενες, Αλίκη και Έμα Περιστέρη. Τι πράγμα! Πρέπει να ανέβω πάνω στην Τσουλήθρα, μα εγώ το δήλωσα ότι δεν πρόκειται να λάβω μέρος. Όχι, όχι, με τίποτα! Μαμά, δήλωσα συμμετοχή για μας τις δύο. Μπορώ να τσουλάω πάρα πολύ καλά και θα την καταφέρεις κι εσύ. Έλα, μου βάλω στο γατήρι. Μα αγάπη μου, όχι, με βάζεις να κάνω κάτι τέτοιο. Φοβάμαι πάρα πολύ τα ύψη. Σε παρακαλώ, πήγαινε μόνος. Δεν μπορώ να πω μόνη μου, χρειάζομαι και έναν μεγάλο. Έλα, μαμά, θα σε βοηθήσω εγώ, μη φοβάσαι. Αν δεν έρθετε, θα πρέπει να σας αποκλείσω και εσάς από τον διαγωνισμό και δεν θα έχει κερδίσει κανένας. Γρήγορα, μαμά, τρέχα, γιατί θα μας αποκλείσουν και εμάς. Έλα, άντε, βιάσου, μας φώναξαν. Αχ, μόνο που κοιτάω κάτω, ζαλίζομαι. Έμα, σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Η κυρία Λίκη και η Έμα ξεκίνησαν και θα πάνε περίφημα. Νομίζω ότι θα είναι μοναδικές που θα καταφέρουν να φτάσουν στο τέρμα. Έμα, τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τέρμα της Τσουλήθρας. Λοιπόν, θα είχα στοιχηματίσει ότι οι γοργόνες θα κέρδιζαν μια μητέρα με το μικρό της παιδάκι, αλλά τελικά έκανα λάθος. Μαμά, συγχαρητήρια! Είμαστε πολύ γρήγορες, πιο γρήγορες και από μια Φεράρι! Καλή μου, δεν μπορείς να καταλάβεις τι βάρος έφυγε από πάνω μου που τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια σας τις δύο. Το δώρο σας είναι ένα κουπόνι 30 ευρώ για την καντίνα του κολυμπητηρίου. Χαίρομαι πάρα πολύ για το κουπόνι, αλλά πιο πολύ χαίρομαι, μικρή μου Έμα, που με βοήθησες να ξεπεράσω έναν τόσο μεγάλο φόβο. Και εσύ με βοήθησες όταν φοβόμουν το σκοτάδι και τα τέρατα. Οπότε χαίρομαι που μπόρεσα να κάνω κι εγώ για σένα το ίδιο.